εξηγήσετε πώς έχει αυτή η υπόθεση και τι έχει συμβεί για να πάρετε ένα τέτοιο πρόστιμο, να σας δώσουν, να σας ρίξουν ένα τέτοιο πρόστιμο. Ναι, για να αντιληφθεί ο κάθε ένας περί τίνος ακριβώς πρόκειται, θα πρέπει να πούμε ότι κατά τα έτη 2003 και 2004 ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελών είχε απευθυνθεί προς το Σύλλογο παραπονούμενοι για την δράση τότε αλλά και έκτοτε δυστυχώς ενός αριθμού ατόμων τα οποία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων, τα οποία όχι μόνο δεν τηρούσαν τα από τον νόμο προβλεπόμενα βιβλία στοιχεία, δεν εξέδιδαν αποδείξεις, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις στερούνταν ακόμη και της νόμιμης άδειας διδασκαλίας. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που βλέπαμε στον τοπικό τύπο αγγελίες οι οποίες έλεγαν κάτοχος Lower προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού ή γυμνασίου. Πέραν τούτων υπήρχε και ένας αριθμός παρανόμως λειτουργούντων φροντιστηρίων τα οποία στερούνταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Αυτή ήταν η αφορμή η οποία προκάλεσε τα παράπονα των συναδέλφων. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η τότε διοίκηση αλλά και συνέλευση του Σωματείου αποφάσισε μία συνολική και γενναία θα πρέπει να πω μείωση των διδάκτρων. Αυτό παρότι το βρίσκει η Επιτροπή Ανταγωνισμού μεμπτό, πρέπει να πούμε ότι είχε ως αποτέλεσμα το όφελος της τοπικής κοινωνίας γιατί μειώθηκαν έστω και συμφωνημένα τα τότε δίδακτρα των κέντρων ξένων γλωσσών του νομού. Στη συνέχεια, από το 2005 έως το 2010, δεν υπήρξε συμφωνία με την αυστηρή έννοια. Υπήρχε όμως, αν θέλετε, ένας μπούσουλας, όπως λέμε, κοινός, στο δικό μας το χώρο και βεβαίως, επειδή επρόκειτο περί μπούσουλα, υπήρχε μια μικρή αλλά υπαρκτή διακύμανση των διδάκτρων ανά επίπεδο και ανά φροντιστήριο. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 2010, κατόπιν εκλογικής διαδικασίας που ανέλαβα ο ίδιος την Προεδρία του Συλλόγου αλλά και το καινούριο ΔΣ συνολικά, κατόπιν πρότασής μου και ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστη ότι ο Σύλλογος δεν θα έχει καμία ανάμειξη, ότι δεν θέλει ούτε να είναι στη γνώση του ο τρόπος αλλά και το ύψος τιμολόγησης των διδάκτρων, θέλοντας έτσι, μεταξύ άλλων πραγμάτων, να βάλουμε και αυτό στην απόλυτα σωστή από τυπικής και ουσιαστικής πλευράς βάση του. Δυστυχώς, επειδή όλοι γνωρίζουν πως ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο πλέον κρίσιμος στον δικό μας το χώρο, κατά καιρούς και τον Σεπτέμβριο του 2010 υπήρξαν μεμονωμένες προστριβές μεταξύ μελών ή μελών μας με μη μέλη. Ο Σύλλογος θέλησε εκείνη την περίοδο να λειτουργήσει κατευναστικά και κάλεσε με καλή την προθέση τους συναδέλφους να συζητήσουμε προκειμένου να προσπεραστεί αυτή η δυσκολία. Δυστυχώς, ένα μέλος το οποίο είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες εκείνη την περίοδο, κατά την άποψή μας τυπικά σωστές σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς, ηθικά όμως απολύτως λανθασμένες, γιατί ενώ προσέφερε θεαματικές εκπτώσεις στο Junior A, το τμήμα εισαγωγής στην ξένη γλώσσα διατηρούσε υψηλότατα δίδακτρα στα υπόλοιπα επίπεδα, κατήγγειλε τον Σύλλογο, ο οποίος επαναλαμβάνω θέλησε και μόνο να λειτουργήσει πυροσβεστικά, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία τον Φεβρουάριο του 2011 διενήργησε έλεγχο, ο οποίος έλεγχος ήταν από το 2010 μέχρι και την ημέρα του ελέγχου. Εκεί βρέθηκαν κάποιες αναφορές στα όσα ανέφερα προηγουμένως, με αποτέλεσμα το 2012 και κατόπιν εκδίκασης της υπόθεσης στην Αθήνα, στην οποία εκπροσώπησα ο ίδιος το Σύλλογο και έφυγα με την εντύπωση ότι είχαμε πείσει όχι μόνο για το όφελος της κοινωνίας παρά τη συντονισμένη διετή πρακτική, αλλά και για την έκτοτε μη παρέμβαση του Συλλόγου, προέκυψε προχθές η απόφαση, η οποία
η οποία θεωρείται από εμάς άδικη και αν όχι αυτό, τουλάχιστον υπερβολική και αναφέρομαι στο ύψος του προστίμου, το οποίο ο Σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει και θα πρέπει αυτό πάλι με βάση την απόφαση της Επιτροπής να μετακυλιστεί στο κάθε ένα μέλος σε ατομικό επίπεδο. Και ένα τελευταίο, είναι άδικο για την τωρινή διοίκηση και το τωρινό ΔΣ του Συλλόγου να αντιμετωπίζουν ποινικές ευθύνες για λάθη παρελθόντων ετών, τα οποία δεν ήταν καν στη γνώση τους σε ό,τι αφορά το διοικητικό τουλάχιστον κομμάτι της υπόθεσης. Κύριε Χατζηδάκη, 400 περίπου χιλιάδες ευρώ, 379, είναι πάρα πολλά. Αν μετακυλιστεί στα μέλη σας, πρώτα-πρώτα πόσα μέλη έχετε περίπου? Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει 155 μέλη. Δηλαδή 2.500 το κάθε μέλος. Είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό που δεν θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε. Πράγματι είναι και θα πρέπει να πω εδώ, γιατί παρότι ήταν σε ανεπίσημο επίπεδο, έχει την αξία του. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο περιθώριο της εκδίκασης κατά το 2012, σχολίασε ότι τα προσφερόμενα από το συγκεκριμένο μέλος δίδακτρα για το Junior A δεν έφταναν να καλύψουν ούτε το κόστος ηλεκτρικού για τη λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων. Άρα μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση όχι μόνο η δεσμενής απόφαση, αλλά και το ύψος του επιβληθέντος προστίμου. Κύριε Χατζηδάκη, ο τρόπος όμως με τον οποίο λειτουργήσε ο Σύλλογος δεν ήταν σύνομος. Δηλαδή το να ορίζει τιμές σε μια ελεύθερη αγορά δεν είναι σύνομο και νομίζω ότι αυτό τιμώρησε η Επιτροπή. Αυτό είναι αλήθεια, παρότι ξαναλέω η συμφωνία αυτή λειτουργήσε προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Δεν το αρνούμαστε αυτό, δεν το αρνηθήκαμε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως είναι σημαντικό ότι ο ίδιος ο Σύλλογος, κατόπιν πρωτοβουλίας δικής μου αρχικά και στη συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλα πράγματα που εμείς ως διοίκηση θεωρούσαμε κακώς κείμενα συνολικά στο Σύλλογό μας, και αυτό έγινε πριν τον έλεγχο και έχει την αξία του. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί δέουσα βαρύτητα σε αυτό το δεδομένο από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σας σε δεύτερο βαθμό ή... Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και εμείς ήδη εκπροσωπούμαστε από ένα εξειδικευμένο νομικό γραφείο των Αθηνών. Θα προσφύγουμε λοιπόν κατά της απόφασης, διεκδικώντας την εξάλληψη του προστίμου ή τουλάχιστον την δραστική μείωσή του, ώστε να μπορέσει πράγματι να αποπληρωθεί. Σημαντικό είναι ότι από τα πρακτικά της απόφασης και το σκεπτικό της προκύπτει ότι κάποια μέλη της ίδιας της Επιτροπής του Ανταγωνισμού θεώρησαν δυσθεώρητο, άρα δυσβάσταχτο, το ύψος του προστίμου. Πέραν τούτου όμως πρέπει να πούμε ότι η σημερινή διοίκηση, χωρίς, όπως προκύπτει από τα όσα σας αναφέρω, να έχει ευθύνη, αντιμετωπίζει και ποινικές ευθύνες εάν παραμείνει έστω και ένα ευρώ του προστίμου.